Η καταστροφή από τη χθεσινή χαλαζόπτωση του Δήμου Παλαμά, όπως φαίνεται, είναι σε μεγάλο ποσοστό, έως 100%, σε μια περίοδο που οι καλλιεργητικές φροντίδες σχεδόν έχουν φτάσει στο τέρμα και εκεί που ο κόσμος περίμενε να πάρει, να γίνει το βαμβάκι, το καλαμπόκι, η μυθική κτλ., αυτή τη στιγμή καταστραφήκαμε. Συνεχίζει δηλαδή οι ζημιές και έχουμε πάρα πολλές το τελευταίο χρόνο. Αυτό που είναι αναγκαίο είναι πρώτο να γίνουν εκτιμήσεις άμεσες και δίκαιες από τον ΕΛΚΑ και από εκεί και πέρα το πάγιο αίτημα να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΚΑ έτσι ώστε να αποζημιώνει στο 100% τη ζημιά και στο ποσοστό ζημιάς και στην παραγωγή. Και βέβαια θα πρέπει να παρθούν υπόψη οι κλιματικές αλλαγές που δημιουργούν τέτοια φαινόμενα τα οποία θα είναι πολύ πιο συχνά το επόμενο διάστημα, έτσι ώστε η ΕΛΚΑ είτε να πάρει μέτρα αντιχαλαζικής προστασίας, είτε παίρνοντας αεροπλάνα για να μπορούν να το διασπάσει, αλλά θα πρέπει σίγουρα, η επιστήμη έχει προχωρήσει, θα πρέπει να παρθούν τέτοια μέτρα και η ΕΛΚΑ να είναι υπέρ των αγροτών.